Πάμε στον Γιώργο Μπανάτσα. Καλώς τον. Καλώς τον. Αργήσαμε. Αργήσαμε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε Γιώργο, και 43. Χαμός. Πέρα. Χαμός. Και θέλω να έχω και ώρα τον Κώστη Χατζηδάκη, γιατί δεν τον έχεις. Θες να συζητήσεις όσο το δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, έλα να κρατήσουμε πράγματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έβαλε τον πήχη στο 33%. Αυτό ήταν ένα σενάριο που προετοιμαζόταν από πολύ καιρό στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή να κάνουν τη σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 19. Αυτή είναι η επιλογή τους. Αλλά επειδή παρατίθενται τα στοιχεία εκείνης της περίοδου, είναι άλλα τα νούμερα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που τότε κυβερνούσε, είναι άλλα τα νούμερα για όλα τα κόμματα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτό επιλέγει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και να διακινεί και αυτό το φόβο ότι με έναν τρόπο θα απειληθεί η σταθερότητα. Θα τα πούμε με τον Υπουργό, βεβαίως, σε λίγο. Και τα βέλη να εξαπολύονται. Το απάντησε, βεβαίως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είπε ότι κάνει κακό διεθνώς στη χώρα με αυτά που λέει για το κράτος δικαίου. Ήταν πολύ σκληρή απάντηση του Πασόκ για το ποιος έβλαψε στα ζητήματα του κράτους δικαίου την χώρα. Για να πάρουμε και σε ό,τι άλλο θες από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά καταλαβαίνεις, είναι σύντομα, και 45. Σύντομα, σε ένα και λεπτό. 47 θα σε χαιρετήσω. Θα έχουμε τελειώσει, ναι. Κοίταξε. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να θέτει το πήχη όπου θέλει. Η ίδια η ζωή όμως θέτει δικούς της πήχες. Θέλω να πω ότι. Δικούς της πήχης. Θέλω να πω ότι πράγματι, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, το 2019 ή μάλλον το 2024 δεν είναι 2019. Είναι διαφορετικές πλέον οι πολιτικές συνθήκες και οι κοινωνικές συνθήκες. Τότε βγαίναμε, οριακά είχαμε βγει από τα μνημόνια, τέλος πάντων. Τώρα έχουμε βγει, είναι διαφορετικά. Είναι μη συγκρίσιμα κατά την άποψή μου τα αποτελέσματα. Και η πολιτική διάταξη, αν θες το πολιτικό σκηνικό, είναι τελείως διαφορετικό. Κατά συνέπεια, ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός, ό,τι και να λέει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ό,τι και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά το ύψος των ποσοστών που ο καθένας επιθυμεί, η τελική διάταξη των κομμάτων είναι αυτή που θα μας δώσει την συνολική εικόνα και που θα αφήσει εντυπώσεις στο εκλογικό σώμα. Άρα, ας μην βιαζόμαστε. Κακώς, κατά την άποψή μου, θέτουν τέτοια όρια. Όλοι τους θέτουν όρια. Και τον κύριο Κασελάκη, νομίζω, τον άκουσα να λέει. Θέλουμε πάνω από 20%. Τώρα βεβαίως είπε θέλουμε την πρωτιά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει στην προκειμένη περίπτωση. Και ο Ανδρουλάκης λέει θέλω να είμαι δεύτερο κόμμα. Το καταλαβαίνουμε. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν επιδιώξεις. Όμως το τι τελικά θα μείνει μετά τις ευρωεκλογές είναι το άθροισμα των κομμάτων. Είναι οι θέσεις που θα έχουν τα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα που θα έχουμε για τις εκλογές. Ας περιμένουμε λοιπόν, ας μην βιάζονται να θέτουν πήχης, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί πολλοί από αυτούς να περάσουν κάτω από αυτό το πήχη. Αυτό έχω να πω σε ό,τι αφορά. Όλους. Για όλους, φυσικά. Έλα, και κάτι ακόμη διάλεξε για να κλείσουμε. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι κινούνται σε μια λογική. Αυτό που είπε, ας πούμε, για την κινδυνολογία ότι απειλείται η σταθερότητα στη χώρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Δεν είμαι εγώ, το αντιγράφω βεβαίως αυτό. Στη δημοκρατία, στις δημοκρατίες. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν απειλές. Οι δημοκρατίες δεν απειλούνται από εκλογικά αποτελέσματα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Δευτέρα.